κάτι το οποίο, αν συνεχίσουμε, θα γίνει ποτάμι. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι, εδώ πέρα όπου νωρίτερα το πρωί είχαμε τη θράψη ενός αγωγού υδάτων και συγκεκριμένα στον οδό Ασυρμάτου, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος από τη συμβολή με την οδό Ευβίας μέχρι την οδό Μεταμορφώσεως και να είναι πάρα πολύ δύσκολη η κίνηση των οχημάτων, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά νερά στο συγκεκριμένο σημείο και προφανώς το κλείσαν γιατί υπάρχει και κίνδυνος για το οδόστρωμα. Έχει κάνει δύσκολη τη ζωή τόσο των οδηγών, όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι η περιοχή που ενώνεται με τη Νέα Σμύρνη. Βλέπουμε τώρα το συγκεκριμένο οδηγό να κάνει και αναστροφή για να μπορέσει να γυρίσει πίσω, γιατί είναι κλειστός ο δρόμος, όσο και κυρίως για τους πεζούς, οι οποίοι αναγκάζονται να περάσουν ανάμεσα σε νερά τα οποία έχουν ξεπεράσει σε ύψος το πεζοδρόμιο. Ας ελπίσουμε να μπορέσουν να το φτιάξουν γρήγορα. Μας έλεγε κιόλας ένας πολίτης ότι πριν από περίπου 2 μήνες κιόλας είχαμε πάλι το ίδιο πάλι θράψη αγωγού υδάτων, με αποτέλεσμα να γίνει ο δρόμος σε λίμνη. Να δώσουμε, δεν ξέρω αν θέλετε, και μία είδηση ακόμα.